Το λόγο έχει και ο κύριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρών για 10 λεπτά μάξιμου. Καλησπέρα για μένα. Επί της ουσίας του κυρίου σώματος του νομοσχεδίου αναφερθήκαμε και κατά την προηγούμενη μας συνάντηση και έχουμε επιφυλαχθεί. Είναι λυπηρό όμως σε ένα νομοσχέδιο που φορά επιτοπλίστων εναρμόνιση της χώρας μας στο ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο να προσπαθείτε εναγωνίως να περάσετε πάμπολες εκπρόσθεσμες τροπολογίες. Αυτές μάλιστα είναι ένα μεγάλο ποσοστό, αφορούν στην ουσία το πελατειακό σας κράτος. Και θα αναφερθώ στις τροπολογίες σημερινή μονομιλία και επί των άρθρων θα τοποθετηθούμε σχετική ψήφιση ψηφοφορία που θα γίνει στην Ολομέλεια. Στην τροπολογία 500/27 βλέπουμε άλλον έναν τραγέλαφο της επέκτασης του υπέρμετρου κρατισμού που σας διακατέχει. Μιλάμε για τη φύλαξη και την καθαριότητα ενός μεγάλου μέρους του δημοσίου που αφορά οργανισμούς Υπουργείου Εργασίας. Μας λέτε ότι μέχρι σήμερα η καθαριότητα και η φύλαξη των συγκεκριμένων χώρων είχε ανατεθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, αλλά αυτό δεν μας συνέφερε ως κράτος, γιατί ήταν περισσότερο δαπανηρό από το να τους προσλάβουμε στο δημόσιο και να τους έχουμε στο δικό μας μισθολόγιο. Έτσι θέλετε να γίνουν ατομικές συμβάσεις με νέους εργαζόμενους στους τομείς φύλαξης και καθαριότητας, οι οποίοι μισθολογικά και ασφαλιστικά εξισώνονται με όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους. Επίσης αναφέρεται ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, όταν εργάζονταν στις ιδιωτικές εταιρείες, δεν αμείβονταν αρκετά και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να προσληφθούν στο δημόσιο με ατομικές συμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, θέλουμε να δούμε την ανάλυση του κόστους που έχετε κάνει. Έκανα σχετική ερώτηση στην Υπουργό και απάντηση δεν πήρα παρά μόνο μια γενικολογία για την έκθεση που έχει αναφερθεί, έχει κατατεθεί από το λογιστήριο του κράτους. Μιλάμε για cost benefit ανάλυσης, στην οποία για να δούμε αν μας συμφέρει περισσότερο, θα πρέπει να δούμε τη μέθοδο σχετικά με το outsourcing, γιατί δεν υπάρχουν ούτε ποσά, ούτε αριθμοί, ούτε τίποτα. Για να κάνετε μια ανάλυση και να φτάσετε στο συμπέρασμα ότι συμφέρει το κράτος να επιβαρυνθεί και άλλους υπαλλήλους, πρέπει καταρχήν να μας πείτε το σύνολο του κόστους, όπως επίσης και το ύψος του κρατικού προϋπολογισμού και της ασφαλιστικής δαπάνης που θα προκύψει από αυτές τις νέες προσλήψεις. Να καταλάβουμε και εμείς πώς ακριβώς τεκμηριώνεται αυτή σας τροπολογία. Έπειτα το επιχείρημά σας ότι οι φύλακες και οι καθαριστές ως ιδιωτικοί υπάλληλοι αμείβονταν λίγο από τις υπηρεσίες που προσφέφεραν, θέλουμε να μάθουμε από πότε αυτό σας απασχολεί. Εσείς είσαστε που συντηρείτε ευτελείς αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, επειδή έχετε εκμηδενήσει την αγορά, έχετε επιβάλει την υπερφορολόγηση, τον κυνηγητό των ιδιωτών και έχετε κλείσει και τις τράπεζες. Σύμφωνα μάλιστα με την Ελστάτ, ο μέσος μισθός του δημοσίου υπαλλήλου είναι κατά 30-35% ανώτερος από το μέσο μισθό του ιδιωτικού υπαλλήλου. Αν σας απασχολεί τόσο πολύ ο μισθός του ιδιωτικού υπαλλήλου, γιατί δεν εξισώνεται το δημόσιο με τον ιδιωτικό τομέα? Έχετε και το μαχαίρι, έχετε και το πεπόνι και με αυτή τη μέθοδό σας όμως, προφανώς θα αισθάνεται ευγνωμοσύνη ο υπάλληλος που θα προσλάβετε για τη χάρη στην ουσία που του κάνετε. Έτσι θα αυξάνετε και τις πιθανότητές σας να σας ψηφίσει και στις επόμενες εκλογές. Ο ιδιωτικός τομέας όμως ασφυτοσωεί, γιατί δεν είναι πελάτες σας και δεν σας ενδιαφέρει. Ας πούμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Στην ουσία, αυτό που κάνετε μέσω αυτής της τροπολογίας είναι να αγοράζετε ψήφους. Χτίζετε πελατειακή βάση στις πλάτες των φορολογούμενων πολιτών. Αυτό έχετε μάθει και αυτό συνεχίζετε και κάνετε τώρα. Και αν το πάμε έτσι, θα σας δώσω και άλλη μία ιδέα. Το Υπουργείο Εργασίας χρησιμοποιεί πάρα πολύ χαρτί. Οι εργαζόμενοι στις χαρτοβιομηχανίες στον ειδικό τομέα δεν αμείβονται καλά. Επομένως, για κοινωνικούς λόγους, να προσλάβετε και αυτούς. Και αυτό να ισχύει και για όλους τους κλάδους του ιδιωτικού τομέα. Να κλείσετε όλο το ιδιωτικό τομέα. Εντάξει, αυτό είναι η γνώμη σας όταν μιλήσετε εσείς. Στη δική μου ομιλία θα ήθελα να με αφήσετε. Επί του νομοσχεδίου μιλάμε και επί τροπολογιών. Δεν μιλάμε γενικολογίες. Για βουλή μιλάμε. Δυστυχώς εσείς την έχετε καταντήσει έτσι. Πείτε μου με ποιο δικαίωμα το κράτος επεμβαίνει στις ιδιωτικές εταιρείες και υφαρπάζει τους υπαλλήλους με τόσο ομό τρόπο. Εάν σας ενοχλούν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και θέλετε να τις αφανίσετε, πείτε μας να το πείτε να το ξέρουμε. Μπαίνετε στη διαδικασία ανταγωνισμού με αυτόν τον τρόπο με τις ιδιωτικές εταιρείες. Και θέλουμε να μας πείτε από πού θα πληρώνετε αυτούς τους υπαλλήλους, γιατί σίγουρα θα τους πληρώνετε με δανεικά.
Έχετε στα χέρια σας μια χρεοκοπημένη χώρα και χρεώνετε ακόμη παραπάνω το φορολογούμενο πολίτη για να διωγγώνετε το πελατειακό σας κράτος. Δυστυχώς αυτή είναι η ομοία αλήθεια και προφανώς δεν σας αρέσει να την ακούτε εδώ πέρα. Περνάω στην τροπολογία 499/26. Στο κομμάτι που αναφέρεστε για την έρευνα, έχετε προσθέσει στην 7η παράγραφο το εξής. Επιτρέπεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να χρηματοδοτεί μέρος των λειτουργικών εξόδων των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων. Με λίγα λόγια, θέλετε να χρηματοδοτείτε από τον τακτικό προϋπολογισμό έξοδα των ερευνητικών κέντρων και των τεχνολογικών φορέων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Μπορούμε να κατανοήσουμε την κρατική σας πρόνοια στο να χρηματοδοτούνται δηλαδή τα λειτουργικά έξοδα απαραίτητων για το δημόσιο συμφέρον κλάδων, οι οποίοι δεν μπορούν να αποφέρουν από μόνοι τους έσοδα, εντούτοις οφείλουν να υπάρχουν και να προστατεύονται. Όταν όμως μιλάμε για τεχνολογία, καθώς και για έρευνα που σχετίζονται με αυτή, μήπως είναι λίγο υπερβολικό να στηρίζεται αυτόν τον πολύ παθοκρατικό υπολογισμό? Πρόκειται για ιδιαίτερα ανταγωνιστικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν είτε να αυτοχρηματοδοτούνται, είτε να εντάσσονται σε πάρα πολλά υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Πέρα από αυτό, υπάρχει ήδη εν λειτουργία εδώ και πολλά χρόνια ο ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας, ο οποίος ενισχύει τέτοιες δράσεις, τις οποίες μάλιστα εμπλέκονται πανεπιστημιακοί φορείς. Αυτός ο ειδικός λογαριασμός, μάλιστα, τα τελευταία 15 χρόνια βάσει των δημοσίων ισολογισμών του, έχει δώσει κοντά στο 1 δις ευρώ για λόγους έρευνα σε πανεπιστήμια. Αν λοιπόν μια ερευνητική και τεχνολογική προσπάθεια δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί ούτε από τον ιδιωτικό τομέα, ούτε από τους κοινοτικούς πόρους, ούτε από τους ειδικούς πανεπιστημιακούς λογαριασμούς, τότε υπάρχει εμφανές πρόβλημα που αφορά την ίδια την προσπάθεια αυτή. Αν ο μοναδικός δρόμος επιβίωσης μιας τεχνολογικής ή ερευνητικής προσπάθειας είναι απευθείας ο κρατικός προϋπολογισμός, τότε κυρίες και κύριοι μπαίνουμε σε υποψίες υστεροβουλίας που σχετίζονται με πελατειακό κράτος. Για να μας κάμψετε αυτές τις υποψίες, παρακαλώ να μας αναφέρετε ποιοι τεχνολογικοί και ερευνητικοί φορείς αυτή τη στιγμή χρειάζονται βοήθεια από τον κρατικό προϋπολογισμό για να μην κλείσουν. Έτσι θα μπορούμε να ερευνήσουμε κατά πόσο τα χρήματα του φορολογούμενου πολίτη πάνε όντως στη σωστή κατεύθυνση ή διασπαθίζονται υπό το πρόσχημα μιας δίθεν ερευνητικής προσπάθειας. Το γενικό συμπέρασμα από όλες αυτές τις εκπρόθεσμες τροπολογίες κατ' εμάς είναι ότι θυσιάζεται την πλήρη συνείδηση του στον ιδιωτικό τομέα για να ζήσει το πελατειακό σας κράτος όσο το δυνατόν περισσότερο. Εμείς έχουμε επιφυλαχθεί επί της αρχής, θα τοποθετηθούμε επί των άρθρων σχετική πληροφορία, καταψηφίζουμε τις τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ.